Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε κυρία σήμερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εν, για τον εθνισμό στο διαδίκτυο και στους ενήλικες και στα παιδιά. Έχει φανεί γενικά τα τελευταία χρόνια, το έχουμε μπει πολλέ φορές, το έχουμε θίξει αρκετές φορές ε, στα, στις Αριστοτρίτες ότι τα παιδιά, και τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά, μέσα στην πανδημία, ε, σαν ένδειξη, σαν μία από τις ενδείξεις, ήταν και ο εθισμός τους στο διαδίκτυο. Ε, το ποσοστό εκτοξεύτηκε, ε, αλλά μαζί με τον εθισμό στο διαδίκτυο ε, διαφάνηκαν και άλλες ψυχολογικές δυσκολίες, αυτό που εμείς ονομάζουμε και η ψυχιατρική συνοσιρότητα. Ε, η οι, αν θέλει οι άλλες ψυχολογικές δυσκολίες που μπορεί να τε, κρατάνε χεράκιν τον εθισμό είναι το κοινωνικό άγχος, η διαταραχή ελληματικής προσοχής και η οι ψυχαναγκαστικές διαταραχές, η κατάθλιψη ε, και γενικότερα οι φοβίες έχει διαφανεί δηλαδή ότι αυτές οι ψυχολογικές δυσκολίες ε, συνδέονται στενά μέσα από τον εθισμό στο διαδίκτυο και ίσως να ε, προτρέχουν του εθισμού, δηλαδή να προϋπάρχουν και ο εθισμός να, είναι σύπτωμα, να έρχεται σαν σύμπτωμα σε αυτές. Ε, το διαδίκτυο μας έχει έτσι βοηθήσει πάρα πολύ χρησιμοποιείται ευρύτερα και για την ενημέρωση μας και για την ψυχολογία μας και για την επικοινωνία μας. Ωστόσο, όπως κάθε πράγμα, όταν γίνεται υπερβολική χρήση αυτού, καταντά να μην είναι τόσο ευεργετικό. Η κατάχρηση, λοιπόν, είναι ένα, μια νέα μορφή εθισμού, το οποίο ονομάζουμε διαδικτυακή εξάρτηση. Ε, και δεν έχει και, μην νομίζετε, δεν έχει και πολλές διαφορές από τις άλλες εξαρτήσεις. Έχει όλα τα έτσι, τα όμοια στοιχεία που έχει μια άλλη, μια άλλη εξάρτηση. Ε, δηλαδή πλέον μπορεί να, να το παρατηρήσεις και στη ψυχαγωγική σου έτσι, ε, στιγ, στις ψυχαγωγικές μας στιγμές όταν βγαίνουμε έξω να παρατηρούμε ανθρώπους που προτιμούν να κρατάνε το κινητό τους παρά να συνομιλούν τους άλλους ή να παίζουν παιχνίδια. Πολλές φορές πηγαίνουμε σε κάποια εστιατόρια και βλέπουμε τους μεγάλους να τρώνε είτε να τρώνε και να παίζουν με το κινητό τους, είτε να δίνουν στα παιδιά του να παίζουν με το κινητό του, για να τους αφήσουν να φάνε και να συζητήσουν. Ε, και στο τέλος καταντάν να μην επικοινωνούν ή να μην συζητούν πολλά πράγματα, γιατί ασχολούνται επί τη ουσία πάλι με το κινητό τους. Αυτόν έχει φέρει και σχέσει σε τέλμαν και αποξένωση και στα παιδιά και στους ενήλικες. ενήλικες. Και γενικότερα είναι καλό να, να το έχουμε εν υπόψη μα ότι ε, έχει, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα κατά τα άλλα, με μια ποιότητα χρήση. Δηλαδή να μην μας κάνουν αυτά ό,τι θέλουν, αλλά να τα χρησιμοποιούμε εμεί κατά το δοκούν, για να μας βοηθάνε είτε στην εργασία μας, είτε στην ψυχαγωγία μας, είτε στη, σε, στην επικοινωνία μας με άλλους ανθρώπους. Ε, οι, οι σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατάθλιψη και οι εθισμοί έχουν μία ισχυρή σύνθεση, καθώς τα άτομα που είναι εθισμένα τουλάχιστον έχουν ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης, ε, αλλά μπορεί να έχουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση χαμηλή συναισθηματικότητα, χαμηλή διεκδικητικότητα, ε, χαμηλή συνδεσιμότητα και δεν ξέρεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ποια διαταραχή προκάλεσε την άλλη. Προϋπήρχαν όλα αυτά και ήρθε η κατάθλιψη ή ήρθε η κατάθλιψη μετά από τον εθισμό ή προϋπήρξε μια απόρριψη, μια δυσκολία, ένα σχολικό εκφοβισμό στα παιδιά, μια ε, αποτυχία ενδεχομένως. Ε, κάτι, έναν τραύμα τα οποία τα οδήγησε στον εθισμό ως έτσι, μια συνθήκη για να αποξενωθούν, να αποτραβηχτούν από τους άλλους και ταυτόχρονα να έχουν και έναν, μια ισχυρή δικαιολογία και μετά ήρθε η κατάθλιψη. Είναι έτσι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι ήρθε πρώτον και τι ήρθε δεύτερο και αν μη τι άλλο ο υπολογιστής και το διαδίκτυο είναι Καταφύγια απόδρασης για αυτά τα άτομα. Είναι ο τρόπος που βρίσκουν για να ξεφύγουν, για να κρυφτούν. Είναι ένα μέρος όπου είναι κάποιοι άλλοι, έχουν μια άλλη προσωπικότητα, μια ψεύτικη φιγούρα. Παίζουν σε διάφορα παιχνίδια, είναι κάποιες περσόνες. Ε, αλλά και μια α, έναν καταφύγιο για να εξαφανιστούν από τα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα τους. Ε, οπότε, όταν ένα παιδί είναι ένας έφηβος, ένας ενήλικας, πάσχει από εθισμό, αρχίζει να παραμερίζει άλλα πράγματα που έκανε μέχρι πρότινος και ασχολείται μόνο με το διαδίκτυο. Το αποζητά, θέλει να πάρει και άλλη ποσότητα, δεν έχει συνείδηση του τι κάνει, δεν είναι ικανό να σταματήσει τη συμπεριφορά του, και μπορεί βαθμία να οδηγηθεί στην κατάθλιψη. Από την άλλη, έναν άτομο που η κατάθλιψη ψάχνει να βρει τρόπους αποφυγής των αρνητικών του συναισθημάτων, οπότε το διαδίκτυο έρχεται και του δίνει αυτόν το καταφύγιο που δεν μπορεί να βρει σε άλλους, σε ανθρώπους ή σε οπουδήποτε αλλού. Οπότε εύκολα μπορεί να εθιστεί και να είναι μαζί το ένα, να, το ένα να, α, να, κάνει, να τρέφει το άλλο και στο τέλος να γίνει ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο να μην ξέρεις τι Είναι βαύλος κύκλο κύκλος από ένα σημείο Βάβλος και μετά. Κύκλος. Ναι. Ναι. Ε, οπότε όλα αυτά οδήγησαν το 2009 κάποιους ερευνητές να, να δομήσουν έτσι μια θεωρία η οποία λέγεται η θεωρία αποφυγής του εαυτού. Α, ωραίο αυτό, η θεωρία αποφυγής του εαυτού και έφτιαξαν ένα μοντέλο για τον εθισμό στο διαδίκτυο, όπου σύμφωνα με αυτόν το μοντέλο, ε, όλα αρχίζουν όταν, το, όταν έναν άτομο έχει υψηλέ απαιτήσει για τον εαυτό του, ωστόσο είτε δεν μπορεί να τις κάνει πραγματικότητα, είτε υπάρχουν διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν στην προσπάθεια του να επιτεύξει αυτές τις δυσκολίες. Στο δεύτερο στάδιο αποδίδει τις δυσκολίες των εαυτών του με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα που τον κάνουν να αισθάνεται ανικανότητα, έρχεται το άγχος, η κατάθλιψη και έτσι αυτό δημιουργεί έναν τρόπο σκέψης το οποίο δεν τον βοηθά. Αν το άτομο λοιπόν επιλέξει να μην αφήσει τα προβλήματα αυτά, να τον καταβάλουν, δηλαδή δεν έχει ανθεκτικότητα να το πούμε έτσι με, άλλους, με άλλον όρο, τότε ε, αν έχει ανθεκτικότητα, μάλλον αποφεύγεται ο εθισμός. Όμως αν δεν έχει ε, ανθεκτικότητα και αφήσει αυτά τα προβλήματα να τον καταβάλουν, τότε ε, προσπαθώντας να αποφύγει αυτήν την δυσάρεστη πραγματικότητα, έρχεται το διαδίκτυο ως λύση, όπου εκεί του δίνει μια αίσθηση δύναμη. Και ως διαμαγιάς εξαφανίζονται τα προβλήματα που έχει, είτε στις σχέσεις του, είτε με το σχολείο του, είτε με τη δουλειά του κτλ. Λαμβάνει μια ανάμεση ικανοποίηση ε, με, μέσα από το διαδίκτυο. Instant και... gratification. Άμεση ικανοποίηση. Ναι. Άμεση ικανοποίηση με αποτέλεσμα να εθίζεται και όλων αυτών λειτουργεί έτσι... Ε, ως φαύλος κύκλος με αποτέλεσμα το άτομο να μην μπορεί να απεξαρτηθεί εύκολα και να α, γίνεται έρμεο, ε, να γίνεται χμάλωτον μια συνήθειας η οποία α, του δημιουργεί πολλές γνωστικές δυσκολίες, οι οποίες φυσικά φαίνονται ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία που είναι πάρα πολύ έντονη ε, έτσι η, η εξατοσιομανία που διακρίνει τα σχολεία μας ε, διακρίν, φαίνεται με αποτέλεσμα αυτό να επιφέρει πολλές δυσκολίες μετά στη ζωή του παιδιού αυτού, του εφήβου αυτού όταν περνάνε τα χρόνια φτάνει στο σημείο να επιλέξει έναν επάγγελμα να πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό στις εξετάσεις στο τέλος του χρόνου και δεν μπορεί γιατί ακριβώς ε, ε, είναι εθισμένος σε μέσα τα οποία δεν του επιτρέπουν να δείξει τις ικανότητες του στο έπακρο. Ετοιμάζω ένα εργαστήριο Α, ωραία. Σε εφήβους, το οποίο θα είναι δύο ώρων ε, και θα ασχολείται με το πώς επιδράει... στον εγκέφαλό των παιδιών ο εθισμός του στα κοινωνικά δίκτυα και στα παιχνίδια και πώς μπορούν να απεμπλακούν από αυτό μαζί με άλλα θέματα τα οποία θα δείξουμε, γιατί θα είναι δύο το σεμινάριο. Θα ασχολείται και με βιολογικά πώς συντελούνται όλα αυτά, αλλά και πώς επιδρούν στην συμπεριφορά των παιδιών. Θα είναι εργαστήριο διαζώσεις ή διαδικτυακό. Διαζώσει θα είναι. Ε, τώρα αν υπάρξουν Συμμετοχέ συμμετοχές και διαδικτυακά, μπορούμε να το κάνουμε και διαδικτυακά. Αλλά το πρώτο θα είναι διαζώσεις και θα το κάνουμε λίγο πριν τις εξετάσεις των παιδιών που θα δώσουν τώρα το Μάιο τις εξετάσεις στο τέλος του χρόνου ε, προκειμένου να προλάβουν κιόλα να αντιληφθούν έτσι κάποια πράγματα γιατί θα δώσουμε και κάποιες συμβουλές για το καλύτερο διάβασμα, την καλύτερη προετοιμασία σύνα αυτά που θα πούμε Είναι μία πτυχή ο εθισμός του στα παιχνίδια για πώς επιδράσει το μυαλό του. Ε, μια άλλη πτυχή θα είναι πώς μπορούν να προπονήσουν αν θέλει στις τους δεξιότητε, ούτως ώστε να μπορούν ε, όταν θα γράφουν εξέταση ή όταν θα έχουν διαγωνίσματα γενικότερα να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πού θα γίνει το εργαστήριο? Στη Λευκοσία θα γίνει στο γραφείο μου στη Λευκοσία. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο τόσο το email σου όσο και τον τηλεφωνικό σου αριθμό για να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου όσοι ενδιαφέρονται. Είναι για εφήβους αριστονή Είναι και ηλικίε. Ναι. από 12 μέχρι 18. Οκ. Okay. Ε, δηλαδή ναι. μαθητέ γυμνασίου και ηλικίου. Ναι, ναι. Ωραία. Και πότε θα γίνει το σεμινάριο, δεν το έχω ακόμη γιατί θέλω να μαζέψω πρώτα τις συμμετοχές για να δω πώς μπορώ να το υλοποιήσω, ποιε μέρες και ώρες μπορούν, αλλά θα είναι σίγουρα πριν τον Μάιο. Ωραία. Ωραία. Okay. Άρα, όσοι παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και είστε έφηβοι ήδη, στην περιγραφή του βίντεο θα είναι το email της Δ. Αριστονικής Θεοδοσίου καθώς και ο τηλεφωνικός της αριθμός για να δηλώσετε πρόθεση συμμετοχής στο διαζώσις σεμινάριο που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Είπε η αριστονική μας ότι θα μαζέψει τις συμμετοχές και μετά με βάση τη διαθεσιμότητα και το τι βολεύει όλους θα το ορίσει και αν υπάρχουν κάποιοι γονείς Uh, ή και έφηβοι θα ενδιαφέροντα για ένα διαδικτυακό version για συμμετοχή σε μια διαδικτυακή εκδοχή του σεμινάριου πάλι το email της Δόξας Αριστονικής δοσίου στην περιγραφή του βίντεο θα είναι χρήσιμο εγώ κρατάω αυτό που μας έχει πει για το ότι δεν είμαστε σίγουροι αν ο θυσμός προκαλεί την κατάθλιψη η κατάθλιψη προ, προκαλεί τον εθισμό για αυτό το φαύλο κύκλο και πρέπει να προβληματιστούμε λίγο αν προτιμούμε τη διαδικτυακή ύπαρξη, παρά τη διαζώση στην ύπαρξη με άλλους ανθρώπους. Δεν είναι ε, δείγμα υγιούς κατάστασης, ψυχολογικά και πνευματικά υγιούς κατάστασης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Σε Bye.